Σήμερα, όπως γνωρίζετε, συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο Τατσόπουλου. Είναι ο γνωστός καθηγητής, συγγνώμη, ο γνωστός συγγραφέας, καθηγητής άλλων πραγμάτων, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος, όπως διατείνεται, πήγε με τη μισή Αθήνα. Η μισή Αθήνα, δηλαδή, πήγε μαζί του. Εάν τον αποδεσμεύσουν από το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να φυλάγει τη άλλη μισή Αθήνα για το ενεργό αυτό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, για το οποίο βεβαίως έχουμε να πούμε στη συνέχεια αρκετά πράγματα. Σήμερα είναι και υπάρχουν και κινητοποίησεις στα πανεπιστήμια για το μέτρο αυτό της απομάκρυνσης των αρκετών υπαλλήλων, της διαθεσιμότητας που οδηγεί εκτός των Ιδρυμάτων 1.700 υπαλλήλους, κινητοποίησεις παντού από το πρωί, κινητοποίησεις στην πύλη της Πανεπιστημίου Πόλης, στην οδό Ούλοφ Πάλμε, στην Ιατρική Σχολή και στο Πολυτεχνείο. Για την περαιτέρω στάση τους πρόκειται να αποφασίσουν σήμερα οι διοικητικοί υπάλληλοι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι εκ νέου συνεδριάζουν, και εγώ με την ευκαιρία αυτή θα πάω στη Θεσσαλονίκη, στο Κλεάνθη Γρίβα, που χθες δεν σε είχαμε κοντά μας το βράδυ στην κουβέντα που είχαμε, Κλεάνθη, που ήθελα πολύ να σε έχουμε τώρα. Ο Κλεάνθης ακούει από το τηλέφωνο ή από το... γιατί ακούω και τη φωνή μου, ακούει και από το... Από που... να μου πείτε τι να κάνω. Τηλέφωνο ή υπολογιστή. Ό,τι σε βολεύει. Ό,τι σε βολεύει καλύτερα. Ό,τι θέλετε εσείς, δεν είναι από τη χρησιά μου στην καλύτερη. Μια χαρά είναι, εντάξει, δεν υπάρχει. Αφού συνεννοούμε, θα χωρίς καθυστέρηση δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν, έτσι ήθελα να σε έχω σε μια τέτοια κουβέντα, γιατί έχεις άποψη για τις ομάδες ένοπλης βίας και την τρομοκρατία. Εντάξει, έχουμε μια μικρή έτσι... διαφορετική άποψη σε αυτό το θέμα, αλλά πάντα η γνώμη σου είναι σεβαστή από εμάς και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, εσύ υποστηρίζεις ότι πίσω από αυτές τις ομάδες όλες που ασκούν ένοπλη βία στο Αντάρτικο Πόλεμο κρύβονται πάντοτε μυστικές υπηρεσίες. Και εγώ πιστεύω ότι υπονομεύονται πολλές φορές, αλλά δεν είναι θέσφατο αυτό ότι από πίσω οπωσδήποτε πρέπει να βρίσκονται μυστικές υπηρεσίες. Πιστεύω δηλαδή ότι πολλές φορές τις αναζητούν απλώς και δεν μπορούν να τις βρουν. Υπάρχουν δύο σημαντικές παρατηρήσεις, Μάικλ. Η πρώτη συνδέεται με το γεγονός ότι ουδέποτε μέχρι σήμερα, ποτέ στην ιστορική διαδρομή, δέχομαι, αν υπάρξει μία διάψευση, να ανακαλέσω ότι έχω γράψει και ότι έχω πει για την τρομοκρατία. Ποτέ στην ιστορική διαδρομή μέχρι σήμερα. Η τρομοκρατική δραστηριότητα δεν λειτουργήσε με κανέναν άλλον τρόπο εκτός της ενίσχυσης της κρατικής εξουσίας σε βάρος των ελευθεριών της κοινωνίας. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα από την ιστορική προσέγγιση, το οποίο δεν διαψεύδεται μέχρι σήμερα ποτέ. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ερώτημα που έχει να κάνει τι είναι αυτό που σπρώχνει κάποιους δίθεν επαναστάτες που ονειρεύονται ή επιδιώκουν την απελευθέρωση της κοινωνίας από την κρατική εξουσία στην ανάληψη μιας δραστηριότητας η οποία ενισχύει το βασικό δίθεν εχθρό τους στην κρατική εξουσία. Αν υπάρξει έστω και μία διάψευση στην ιστορική διαδρομή, είμαι διατεθειμένος δημόσια να ανακαλέσω ό,τι έχω πει και ό,τι έχω γράψει για την τρομοκρατία μέχρι σήμερα. Αν υπάρξει. Ωραία. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο συνδέεται με το γεγονός ότι αυτό το σενάριο το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές στην πρόσφατη ιστορία μας, ειδικότερα μετά την εκφώνηση της λεγόμενης θεωρίας και πρακτικής του ανορθόδοξου πολέμου από τη μεριά των υπολοιμάτων της ΟΑΣ, του στρατηγού Σαλάν, που
διοργάνωσαν στην, μετά την ήττα τους στην Αλγερία, φρόντισαν να διασταλούν σε όλη την Ευρώπη και να οργανώσουν τρομοκρατικά γκρουπούσκουλα στη βάση δύο μεθοδεύσεων. Η πρώτη αφορούσε την κατασκευή, έχω εδώ και τα πρακτικά επίσης, εκθέσεων όλων των αλληταράδων αυτών προς την Αγκίντερ Πρες, το πρακτορείο δηλαδή που αποτελούσε στην Πορτογαλία τον, το επιτελείο της τρομοκρατικής δραστηριότητας στην Ευρώπη, και οι οποίες εκθέσεις ήρθαν στο φως μετά την επανάσταση των Γαριφάλων στην Ιταλία, οπότε υπήρχε πρόσβαση στα αρχεία τόσο της Αγκίντερ Πρες όσο και της μυστικής υπηρεσίας της Πορτογαλίας. Έκτοτε δεν νομίζω ότι υπάρχουν και πάρα πολλά σκοτεινά σημεία σε ό,τι αφορά την τρομοκρατική δραστηριότητα. Οι στόχοι, οι μεθοδεύσεις ήταν δύο, ξεκάθαρες, από τις εκθέσεις προκύπτει. Η μία συνδέονταν με την ανάληψη τρομοκρατικής δραστηριότητας από τα ίδια τα ναζιστικά μορφώματα, και η δεύτερη συνδέονταν με την, είτε με την κατασκευή δίθεν αριστερών μορφωμάτων τα οποία εκτελούσαν τρομοκρατικές ενέργειες προς όφελος των καθοδηγητών τους, είτε με την διείσδυση, και εδώ θα σας αναφέρω και μια σειρά, διείσδυση πρακτόρων στις σε αριστερές οργανώσεις και η ανάληψη της καθοδήγησής τους στην κατεύθυνση ωραία. Του επιθυμητού στόχου. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Να τα πάρουμε, ναι. Ωραία. Ένα λεπτό, λοιπόν. Πέρα από το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με την... με το άνοιγμα ενός κύκλου αίματος, εγώ διαφωνώ κάθετα, έτσι, γιατί θεωρώ ότι το σημαντικότερο αγαθό, το παραβίαστο αγαθό, είναι η ζωή του ανθρώπου, γι' αυτό είμαστε και ενάντια στις θανατικές ποινές, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι αυτονόητο, θεωρώ, Κλεάνθη. Εκτός και έχεις αντίρρηση γι' αυτό. Δεν έχω καμία αντίρρηση, κάποιοι άλλοι έχουν αντίρρηση. Ωραία. Και μάλιστα έμπρακτες αντίρρησης. Ωραία. Πέρα λοιπόν από αυτό, τόσο στη Λατινική Αμερική με τις δημοκρατίες της μπανάνας, από εκεί δηλαδή που άρχισε τον αγώνα του ΟΤΣΕ, μέχρι τους Ιρλανδούς και τους Βάσκους, πάντοτε αυτοί που διαφωνούσαν χρησιμοποίησαν το Αντάρτικο Πόλεμο. Ο λαός δεν μπορεί να τους συμπαθούσε ή να ήταν μαζί τους ή να διαφωνούσε με την πρακτική τους, αλλά χρησιμοποίησαν αυτή τη μεθοδολογία για να αντιταχθούν απέναντι στους δυνάστες τους. Είναι αλήθεια, είναι ναι. Μια διάκριση ανάμεσα στην τρομοκρατία που ασκείται σε καθεστώς κοινοβουλευτικό και στην τρομοκρατία εντός εγωγικών που ασκείται στο πλαίσιο εθνικοπελευθερωτικών αγώνων. Ο εθνικοπελευθερωτικός αγώνας θέτει άλλα καθήκοντα, άλλες προτεραιότητες και κατά συνέπεια άλλες μεθοδεύσεις. Δεν τα μπερδεύω αυτά τα πράγματα εγώ. Είναι άλλο πράγμα η Ιρλανδία του Μάικλ Κόλινς και άλλο πράγμα η Ελλάδα των δίθεν, πώς λέγεται, μαχόμενων επαναστατικών πυρήνων και άλλες συνεχείς γελιότητες. Πολύ ωραία. Η άλλη πλευρά θα σου αντιτείνει λοιπόν ότι οι σύμμαχοί σου οι Αμερικανοί τους Κύπριους στον απελευθερωτικό εθνικό τους αγώνα τους αποκαλούσαν τρομοκράτες, και οι Άγγλοι. Γι' αυτό λέω, να μην μπερδεύουμε τις δύο καταστάσεις. Και πώς θα τις ξεχωρίσεις? Το απελευθερωτικό αγώνα και στο πλαίσιο του κάθε εθνικοπελευθερωτικού αγώνα δεν υπάρχει περίπτωση να μην διαπραχθούν εγκλήματα. Αυτό συνέβη στην Αλγερία, αυτό συνέβη στην Ινδοκίνα, αυτό συνέβη στην Κύπρο, αυτό συνέβη στην Παλαιστίνη και πάει λέγοντας. Είναι άλλο πράγμα ο εθνικοπελευθερωτικός αγώνας και άλλο πράγμα η τρομοκρατία που ασκείται τις κοινοβουλευτικές εντός εισαγωγικών δημοκρατίες προκειμένου να τρομοκρατηθεί και ο πληθυσμός και να αποδεχθεί τα μέτρα ανελευθερίας της κοινωνίας που επιβάλλει η κρατική εγωγία. Εγώ λοιπόν τώρα, παίρνοντας το μέρος της άλλης πλευράς για να υπάρξει αντίλογος, θα σε ρωτήσω, σε μια χώρα όπου οι πολιτικοί διέλυσαν την οικονομία του τόπου και απειλείται η εθνική της κυριαρχία, κόπηκαν οι συντάξεις, κόπηκαν οι μισθοί, έχει εξαθλειωθεί η ζωή των ανθρώπων και επικρατεί η φτώχεια παντού και η μιζέρια με τα διάφορα αρπακτικά να έχουν ενθυλακώσει τα πλούτη αυτού του λαού. Πώς θα βάλεις τα όρια μεταξύ δημοκρατίας και καθεστώτος τυραννικού στο οποίο οφείλεις να αντιπαρατεθείς και να αντιταχθείς? Για πες μου. Είναι υπερβολικά απλό να βάλουμε τα όρια.
στις λεγόμενες κοινοβουλευτικές δημοκρατίες έχουμε τη δυνατότητα της πολιτικής αντιπαράθεσης και αυτό έχει να κάνει με την ανάπτυξη συνείδησης από εμάς τους ίδιους και όχι με την ανάθεση της αντιμετώπισης του προβλήματος σε κάποιον αντιπρόσωπο. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο συνδέεται με το γεγονός ότι εδώ πέρα ουσιαστικά έχουμε μια τυπική ρητορική υποκατάσταση της αυτόνομης ή ανεξάρτητης δράσης των ίδιων των θυγόμενων από κάποιες σκοτεινές δίθεν πρωτοπορίες οι οποίες ουσιαστικά δεν αποτελούν τίποτα άλλο παρά ανθρωποβόρες μηχανές στην υπηρεσία του συστήματος. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα όρια επιτέλους, διότι τώρα μου ήρθε και στο μυαλό και η υπόθεση του ωραίου και ανυποψίας του νεαρού των 17 χρόνων, του Θανάση Αξαρλιάν, που έπεσε ως εφιαλτικός όρος παράπλευρη απώλεια των δολοφόνων του 17 Νοέμβρη. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Δεν ήταν όμως τα παιδιά των δολοφόνων που έπεσαν ως παράπλευρες απώλειες. Ήταν το παιδί ενός μιας γυναίκας συνηθισμένης καθημερινής όπως εσείς και εγώ. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πρέπει να σταματήσουν. Δεν μπορούμε να δίνουμε άλλο θυσία οποιουσδήποτε δολοφόνους είτε εξυπηρετούν προσωπικά τους κόμπλεξ και μπορώ να αναφερθώ σε αυτό εντάχει είτε παίζουν ως τηλεκατευθυνόμενοι τα παιχνίδια των παράλληλων αυτονομημένων τμήματων μυστικών υπηρεσιών. Ο φόνος δεν έχει δικαιολογία. Είτε το θέλουμε είτε το θέλουμε. Εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τους αλήτες που μας έφεραν στην κατάσταση που μας έφεραν θα πρέπει να κινητοποιηθούμε εμείς οι ίδιοι ως κοινωνία. Δεν θα αναθέσουμε σε κάποιους επαγγελματίες φωνιάδες να εκδικηθούμε για λογαριασμό μας. Γιατί ο επαγγελματίας φωνιάς που θα εκδικηθεί για λογαριασμό σου θα γίνει ο τυραννός σου. Αυτό μας έδειξε η ιστορία. Ωρα. Μην ξεχνάμε και την άνοδο και την πτώση του Αρτούρου ή του Μπρέχτ. Λοιπόν, σε ρωτώ εγώ τώρα. Είπες κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ότι ο διαχωρισμός είναι απλός. Στις δημοκρατίες υπάρχει ο διάλογος. Στις δικτατορίες και τα τυραννικά καθεστώτα δεν υπάρχει. Εσύ τόσα χρόνια κατόρθωσες να έχεις έναν διάλογο αποτελεσματικό, ένας ενεργός πολίτης που έγραψες, μίλησες, συμμετείχες, προσπάθησες και βρήκες έναν χώρο πολιτικό να σε εκφράζει ούτως ώστε ο διάλογος αυτός που έκανες ή κάνεις ή προσπαθείς να είναι επικοδομητικός και να έχεις πετύχει κάτι. Το πρώτο ερώτημα είναι σαφώς όχι, αλλά αυτό δεν με έκανε να παραιτηθώ από την προσπάθεια. Θεωρώ δηλαδή ότι η απελευθέρωση της κοινωνίας είναι έργο της ίδιας κοινωνίας και όχι κάποιων αυτόκλητων πρωτοποριών. Σε αυτό θα είμαι απόλυτα σύμφωνος με την διακήρυξη της πρώτης διεθνούς, δηλαδή με τη διακήρυξη την οποία είχε συντάξει ο Μάρξ, σύμφωνα με την οποία η απελευθέρωση των εργατών είναι ή των εργαζόμενων, είναι υπόθεση των ίδιων των εργαζόμενων και κανός άλλων. Να. Έχω την αίσθηση ότι επειδή ταλαιπωρήθηκες πολύ περιφερόμενος στους κόλπους της αριστεράς χωρίς ούτε εκεί να βρεις το φάρμακο αυτή τη στιγμή παραμένεις μόνος ρομαντικός ανεξάρτητος ελεύθερος. Ήθελα να πω κάτι το εγώ δεν περιπλανήθηκα πουθενά Μάκη. Είχα πλήρη συνείδηση του τι είναι η αριστερά. Η αριστερά που γνωρίζουμε δεν υπήρξε ποτέ αριστερά. Η αριστερά που γνωρίζουμε στην πρώτη της φάση υπήρξε ουσιαστικά εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής της Σοβιετικής Ένωσης μετά την ένταξή της στην Τρίτη Διεθνή και την αποδοχή των 21 σημείων για να γίνει μέλος της Τρίτης Διεθνούς, της Λενινιστικής εννοώ. Λοιπόν, και κατά συνέπεια δεν είχα αυταπάτες σε σχέση με το τι είναι αυτή η αριστερά. Για μένα αυτή η αριστερά δεν ήταν ποτέ αριστερά παρά το γεγονός ότι ουσιαστικά ενέπνεε και εμψύγωνε το καλύτερο δυναμικό. Το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η χώρα μας. Δεν ήταν όμως αριστερά. Πρέπει να ορίσουμε το περιεχόμενο του όρου αριστερά για να μην μπερδευόμαστε. Για βρες μου τη μουσική από την Τρίτη Διεθνή τώρα, σε παρακαλώ. Γράψε. Τίποτα, ψάχνω τη μουσική από την Τρίτη Διεθνή, από τον ύμνο. Γιατί, δηλαδή, αν δεν είχαμε ενταχθεί ως αριστερά, λέω, η δική μας εδώ στη... Στους κόλπους του Σοβιετικού καθεστώτος θα είχαμε καλύτερη τύχη. Εάν δεν είχαμε ενταχθεί. Ναι. Ως αριστερά. Βέβαια, γιατί το νέο κομμουνιστικό κόμμα. Φυσικά, ναι, φυσικά θα είχαμε καλύτερη τύχη. Γιατί οι Ιταλοί που δεν το έκαναν είχαν με τον Ντολιάτη, με τη συμφωνία του Σαλέρνο κέρδισαν κάτι. Ο Ντολιάτη υπήρξε ηγετικός τέλεχος της Τρίτης Διεθνούς.
σε ένα σημαντικό βαθμό συνένοχος των εγκλημάτων του Στάλιν. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Για ποιον λες? Για τον Τολιάτη, τον Παλμύρο, λέω. Ναι, αλλά κρατήθηκε απ' έξω. Δεν κρατήθηκε καθόλου απ' έξω. Ήταν μέλος της εκτελεστικής γραμματείας της Τρίτης Διεθνούς. Ναι, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος προσυπέγραψε τις εκαθαρίσεις σε όλα τα κομμουνιστικά κόμματα της Ευρώπης και επίσης ο άνθρωπος ο οποίος κάλυψε τις εκπέσεις της δίκης της Μόσχας. Ναι. Μην τα ξεχνάμε τώρα, μην θέλουμε να αγιοποιήσουμε τώρα τα πράγματα. Όχι, αλλά το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα όμως έμεινε. Δεν έγινε δορυφόρος της Σοβιετικής Ένωσης. Το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα έγινε δορυφόρος της Σοβιετικής Ένωσης, υπήρξε τυπικός δορυφόρος της Σοβιετικής Ένωσης μέχρι το 1948 και την απόπειρα δολοφονίας του Τολιάτη. Οπότε, έχοντας διδαχθεί από το Γκρέκο φιάσκο, το ελληνικό φιάσκο του εμφυλίου πολέμου εννοώ, προσπάθησε να αναθεωρήσει τη μέχρι τότε τακτική του και να ενσωματωθεί στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Σε αυτό όφιλε φυσικά και το γεγονός ότι συγκέντρωσε ένα τρομακτικό ποσοστό του εκλογικού σώματος. Είχε φτάσει στο 27% περίπου, έτσι. Σωστά. Λοιπόν, και το διατήρησε. Και τόσο απλά δηλαδή. Ο Τολιάτη δεν υπήρξε κανένας Άγιος. Ο Τολιάτη ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, αν μου αναφέρατε τον Μπερλιγκουέρ, θα έλεγα ότι ο Μπερλιγκουέρ δεν συνδέονταν με τους κατακτόνιους μηχανισμούς της εγκληματικής μηχανής του Στάλιν. Αλλά ο Τολιάτη, ο Τορέζ, ο Ζαχαριάδης και τα λοιπά συνδέονταν άμεσα με την μηχανή του Στάλιν. Καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε τώρα την ιστορία να την ξαναγράψουμε με αγιογραφία. Ένα λεπτό, αγαπητέ μου Κλεάνθη. Ενώ λοιπόν ο Τολιάτη. Ήτανε και μέλος της Κομινφόρμ, το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Ενώ λοιπόν πρωταγωνίστησε ο Τολιάτη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά στις σχέσεις του Σοβιετικού καθεστώτος με τα κομμουνιστικά κόμματα της Ευρώπης. Στη συνέχεια και μετά τη συμφωνία του Σαλέρνο, κατόρθωσε να δώσει έναν άλλο τόνο στο κόμμα του, ένα άλλο χρώμα, ούτως ώστε να αποφύγουν τον εμφύλιο και να δημιουργηθεί ένα ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα της Ιταλίας, αυτό το οποίο αργότερα υπό την προεδρία και την διεύθυνση, την παγκέτα του Μπερλιγκουέρ, έφτασε πολύ κοντά στην εξουσία. Και μετά στη συνέχεια διαλύθηκε και αυτό για να έχουμε διάφορα άλλα σχήματα και γκρουπούσκολα που δεν έπεισαν κανένα μέχρι την παρουσία του φοβερού Νταλέμα, ο οποίος μετέτρεψε την Ιταλία σε αεροπλανοφόρο των Αμερικανών για να διαλυθεί η Ιουγκοσλαβία. Σωστά? Σωστά είναι, ναι. Η ιστορική σκιαγράψη είναι σωστή. Λοιπόν, δηλαδή έχουμε μια τυπική αναπροσαρμογή των μεθόδων από το 1948 και μετά. Έχουμε, μην ξεχνάμε εδώ επίσης ότι εκείνος που υπέγραψε ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας την αμνίστευση των εγκληματιών πολέμου φασιστών στην Ιταλία ήταν ο Τολιάτη, όχι εγώ και εσείς. Ωραία. Λοιπόν, αυτά γίνονται μετά το 1945, έτσι. Μετά όμως την διάλυση της Κομινφόρμ, τα κομμουνιστικά κόμματα και μάλιστα αυτά τα οποία είχαν μια ευρύτερη λαϊκή απήχηση της Γαλλίας, είχαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν μια σχετικά ανεξάρτητη πορεία απέναντι στο Σοβιετικό Κέντρο. Ένα από αυτά ήταν το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Τι να κάνουμε. Αλλά εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι μην ξεχνάμε ότι ο Τολιάτη επέστρεψε μετά τον πόλεμο στην Ιταλία. Δεν ήταν στην Ιταλία για να ηγείται κάποια αντιστοιχιακή οργάνωση ή του κόμματος του. Ήταν φιλοξενούμενος στο Σοβιετικό σε όλη τη διάρκεια του πολέμου στη Ρωσία και επέστρεψε στη Σταλινική βέβαια Ρωσία. Επέστρεψε μετά τον πόλεμο για να αναλάβει τα ενία του κόμματος του. Και καταλαβαίνετε ότι αυτές οι επιστροφές είναι παρόμοια περίπου με την επιστροφή του Ζαχαριάδη το 1945 στην Ελλάδα. Αυτές οι επιστροφές υποδηλώνουν και κάτι. Δηλαδή την επιβολή ενός αυστηρού ελέγχου στα κόμματά τους. Δηλαδή δεν είναι τα πράγματα και το έτσι μαύρο-άσπρο να πούμε. Ωραία, ωραία. Άκουσε. Έχουμε ότι μετά το 1948 έχουμε μια μεταμόρφωση αναθεώρησης της στρατηγικής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιταλίας στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσής τους στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Και αυτό δεν το θεωρώ αρνητικό. Θετικό το θεωρώ. Αλλά μέχρι όμως το 1948 τα πράγματα αλλιώς λειτουργούσαν. Ωραία. Στον απόϊχο λοιπόν αυτών των διενέξεων και των συγκρούσεων των κομμουνιστικών κομμάτων της Ευρώπης με τα αστικά καθεστώτα, αλλά και των εσωκομματικών του συγκρούσεων, δημιούργηθηκαν διάφορα γκρουπούσκολα και διάφορες σχολές, αν θέλεις, μεταξύ των οποίων και αυτές οι οποίες γέννησαν την ένοπλη βία. Δεν το νομίζω αυτό. Δεν το νομίζω.
Το Αντάρτικο Πόλεμο. Εγώ θεωρώ ότι η ένοπλη βία εκπορεύτηκε ευθέως από τα αυτονομημένα παράλληλα τμήματα των μυστικών υπηρεσιών, ευθέως. Και μην ξεχνάμε ότι μπορώ να σας δώσω και τα στοιχεία τώρα, δηλαδή, έτσι. Τα θύματα της ακροδεξιάς τρομοκρατίας στην Ιταλία το 1968, δηλαδή πριν δημιουργηθούν οι ερυθρέστατες εξαρχίες, σύμφωνα με τις εκθέσεις της Εξεταστικής Επιτροπής για Τρομοκρατία, του δύο εκθέσεις παρακαλώ, του Τελικού Κοινοβουλίου, υπερεύαιναν τα 142 νεκρούς μόνο για το 1968. Κάτσε ρε Κλάνθη, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Είσαι αφοριστικός στο θέμα αυτό. Εγώ σε ρωτώ, στις 17 Νοέμβρη, που τυχαίνει να τους γνωρίζουμε όλους τώρα. Και επειδή γνώριζα και 2-3 ανθρώπους από αυτούς, χωρίς να βεβαίως να έχω υπόψη μου ποια είναι η δράση τους. Η δράση εννοώ την οποία είχαμε αναλάβει με τη 17 Νοέμβρη. Πιστεύεις ότι μέσα σε αυτούς υπησήλθε ποτέ μυστική υπηρεσία? Για το όνομα του Θεού. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Μα πώς, ποιο στοιχείο έχεις? Ένα παίζουμε. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Μα ένα στοιχείο παίζουμε. Να δώσω ένα στοιχείο. Ναι. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα σε να ξύσω παλιές πληγές τώρα. Έχουμε τον κύριο Λιωτόπουλο, ο οποίος έφτασε στο Παρίσι το 1962, προερχόμενος από μια οικογένεια η οποία στερούνταν και των στοιχειωδών μέσων επιβίωσης. Ο πατέρας ήταν ο γνωστός Λιωτόπουλος, τροτσκιστής, αστέρας του τροτσκιστικού στερεώματος, ο μοναδικός που είχε στείλει συγχαρητήριο τηλεγράφημα στον Παπάγο για την νίκη του επί των κομμουνιστών συμμοριτών το 1949. Λοιπόν, στη συνέχεια συνεργάτης του Παπακοσταντίνου, πρώην ομοειδιάτης με τον Παπακοσταντίνου, της ΡΕ τότε, τον Κωνσταντόπουλο, επίσης πρώην ομοειδιάτης. Λοιπόν, για ένα διάστημα σύμβουλος του Παπακοσταντίνου, καταλαβαίνετε εννοώ. Λοιπόν, και το 1962 λοιπόν έρχεται στο Παρίσι, προερχόμενος από μια οικογένεια που δεν είχε τα μέσα επιβίωσης. Και, δηλαδή, με άλλα λόγια, πήγε σπουδές σε μια εποχή όπου οι σπουδές στο Παρίσι αποτελούσαν όνειρο απατηλό για οποιονδήποτε Έλληνα πολίτη. Για όλους εμάς που δεν ανήκαμε στην οικονομική ελίτ. Λοιπόν, τότε μπορούσαν να σπουδάνουν στο Παρίσι άνθρωποι όπως ο Μοσκόφ, άνθρωποι όπως ο Ράμφος, άνθρωποι όπως ο Ζουράρης, αλλά όχι άνθρωποι όπως εσείς και εγώ. Λοιπόν, έκτοτε λοιπόν από το 1962, ο πατέρας του πέθανε ένα χρόνο αργότερα. Λοιπόν, από το 1962 μέχρι τη σύλληψή του το 2002 τον Ιούνιο, ο εν λόγω κύριος διάγει μεγαλοαστικό βίο με άπειρα ταξίδια στο εξωτερικό, με συμμετοχή σε κοσμικές εκδηλώσεις, επί 40 ολόκληρα δηλαδή χρόνια, χωρίς να έχει την παραμικρή επαγγελματική δραστηριότητα. Εκτός αν μπορείτε να μου την επιδείξετε δηλαδή. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν ποιος είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο εξασφαλίζει κανείς ένα μεγαλοαστικό τρόπο ζωής χωρίς να εργάζεται. Λοιπόν, κάπου θα πρέπει να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα για να δούμε τι συμβαίνει πίσω από αυτή την ιστορία. Δεν ήθελα να αναφερθώ τώρα σε τέτοια πράγματα. Κοίταξε. Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτό το παραμύθι των δίθεν ομάδων ένοπλης βίας και άλλες συναφείς αηδίες. Συμμορίες είναι. Συμμορίες αντίστακτων δολοφόνων που όταν αρχίζει να στρέφεται η μανία των διοκτικών αρχών εναντίον τους, γιατί πρέπει να τους θυσιάσουν, όλα τα όργανα ουσιαστικά είναι εναλλάξιμα και σε κάθε στιγμή δηλαδή, έτσι, να τους κάψουν, αρχίζουν και επικαλούνται αυτά τα οποία οι ίδιοι στέρισαν στα θύματα τους, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό το πράγμα συνιστά υποκρισία. Ένας επαναστάτης δεν επικαλείται αυτά τα οποία καταγγέλει ως τυπικές ελευθερίες και τυπικά ανθρώπινα δικαιώματα όταν συλλαμβάνεται. Ωραία, ενδιαφέρουσα η υπόθεση που κάνεις, αλλά ενδιαφέρουσα λέω η υπόθεση που κάνεις, δηλαδή για το πόσο ο Γιωτόπουλος κατόρθωσε να επιβιώσει αυτά τα χρόνια. 40 χρόνια! Να μου βρείτε πώς, να το κάνω κι εγώ δηλαδή. Συγγνώμη. Αν είναι νόμιμη. Μα θέλω να σου πω τώρα τι συμβαίνει, γιατί κι εγώ πάμφτωχος πήγα στην Ιταλία. Κατόρθωσα να επιβιώσω. Με πατέρα στη φυλακή. Σημαίνει ότι είμαι. Μα ένα λεπτό, ναι. Τι ήμουνα πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών και επιβίωσα. Το αντίθετο, πήγες στην Ιταλία, δούλεψες, εκτός αν δεν δούλεψες βέβαια. Δούλεψα και δούλεψα. Σου ρίχναν τα χρήματα από τον ουρανό, να πούμε. Εργάστηκες, σκληρά, κοπίασες, επιβίωσες. Ζούσα. Δεν έχουμε καμία εργασιακή δραστηριότητα επί 40 χρόνια. Ένα λεπτό, περίμενε. Είχα όμως δύο φίλους, τρεις, εκ των οποίων με τους δύο συνεχίζω να έχω φιλία, σχέση δηλαδή, οι οποίοι γνώρισαν δύο πλούσιες Γαλλίδες.
και σπούδασαν, έζησαν και παντρεύτηκαν στο Παρίσι. Θα μπορούσε να συμβαίνει κάτι και με το Γιωτόπουλο τέτοιο. Ποια ήταν αυτή και η σχέση? Ο ένας από τους τρεις, μάλιστα, χαριτολογώντας του έλεγα ότι δεν ακολούθησε στην οδό τον Ζυγκολό για τους άλλους δύο, κάνοντας πλάκα, οι άνθρωποι δεν ήταν Ζυγκολό. Εκεί που ρωτάω εγώ είναι ποια ήταν η πλούσια γαλίδα σε σχέση με τον Γιωτόπουλο που ανέφερες. Πού να γνωρίζω εγώ. Εννοώ όμως ότι ο τρίτος, ο οποίος ήταν φτωχότερος από όλους, κατόρθωσε δουλεύοντας να σπουδάσει, να εγκατασταθεί και να εργάζεται σήμερα στο Παρίσι. Δεν είναι, είναι αφοριστικό αυτό ότι όποιος... Είναι γεωργά που τα λες. Μάγκη, συμφωνώ απολύτως. Κατάφερε εργαζόμενος να σπουδάσει και να εγκατασταθεί στο Παρίσι. Έβαλες τη λέξη εργαζόμενος. Δηλαδή προσδιορίσες τον τρόπο με τον οποίο κάλυπτε τις υλικές προϋποθέσεις της ζωής του. Σωστά. Εδώ πέρα πώς καλύπτονταν οι υλικές προϋποθέσεις της ζωής? Εγώ αν δεν δουλέψω μία μέρα δεν θα έχω να φάω. Αυτός ο κύριος πώς είχε να πούμε τελικά τη δυνατότητα να διάγει βίον μεγαλοαστικό επί 40 ολόκληρα χρόνια άνευ επαγγελματική δραστηριότητα? Τα ερωτήματα αυτά δεν τα βάζουμε μόνο για τους αλητήριους επαγγελματίες πολιτικούς. Θα τα βάζουμε και για τους ανθρώπους με τους οποίους υποτίθεται ότι έχουμε ένα ανοιχτό μέτωπο. Διότι δεν δίνω σε κανέναν κύριο το δικαίωμα να δολοφονεί ανθρώπους από επιφυλασσόμενος ο ίδιος τον εαυτό του το δικαίωμα να είναι ανώτατος κριτής, ανώτατος δικαστής, ανώτατος εκτελεστής. Να τελειώνουμε με αυτά τα παραμύθια. Δεν διόρισε κανέναν που να πάρει αυτή να πάρει σαν πληρεξούσιό του για να δολοφονεί κόσμο. Κοίταξε, εκεί νομίζω ότι είναι και η μεγάλη διαφωνία μας με αυτές τις ομάδες, το δικαίωμά τους να αφαιρούν ζωή, ακόμα και τη ζωή του οποιοδήποτε ανθρώπου που κατά τη γνώμη μας μπορεί να αποτελεί μίασμα ή να είναι, ξέρω εγώ, ένα νεοναζιστικό σκουπίδι. Ακόμα και η ζωή αυτού έχει σημασία, γιατί όπως είχε διατυπώσει και ο Τσόμσκι, πολιτισμός φαίνεται από την ώρα που δίνεις το δικαίωμα και την πρέπουσα προσοχή στα λόγια αυτού που δεν εκτιμάς καθόλου. Δηλαδή, όταν σέβεσαι ακόμα και αυτόν που δεν εκτιμάς καθόλου, στο δικαίωμά του να έχει άποψη και λόγο, τότε δείχνεις και το βαθμό του πολιτισμού που διαθέτεις. Φαντάζομαι ότι σε αυτό δεν έχεις αντίρρηση. Άκη μου, τα πράγματα νομίζω είναι πάρα πολύ καθαρά. Το δικαίωμα, λέω, στην έκφραση του κάθε ανθρώπου. Η ζωή είναι ταμπού. Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να τη θίξει. Δεχόμαστε ότι η μόνη μορφή βίας που μπορεί να δικαιωθεί και αυτή η υποσυζήτηση, η μόνη μορφή βίας, είναι η αμυντική. Εδώ πέρα δεν έχουμε να κάνουμε αμυντική βία. Εδώ έχουμε να κάνουμε με στιγνές δολοφονίες. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και μου κάνει εντύπωση ο τύπος ο οποίος παρουσιάζει το φαινόμενο χρησιμοποιώντας τον όρο εκτέλεση. Από πού και σου εκτέλεση δηλαδή? Η εκτέλεση έχει ένα πρόσημο νομιμοφάνειας. Δηλαδή υποδηλώνει και κάτι στο οποίο υπησέρχεται η δικαστική κρίση και η δικαστική απόφαση. Εδώ πέρα δεν πρόκειται για εκτέλεση. Για δολοφονία πρόκειται. Δεν δόθηκε σε κανένα από τα θύματα το δικαίωμα της υπεράσπισης του εαυτού του. Δηλαδή, ας ξεκαθαρίσουμε επιτέλους τις έννοιες που να παρεθεί. Έχω μπερδευτεί όμως και με την αριστερά. Είναι άλλο πράγμα η δολοφονία και άλλο πράγμα η εκτέλεση. Δεν συμφωνώ ούτε με την εκτέλεση ούτε με τη δολοφονία, αλλά η εκτέλεση έχει ένα πρόσημο νομιμοφάνειας. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Και δεν μπορεί να το χρησιμοποιούμε με τόσο εύκολο τρόπο προκειμένου για στιγνές δολοφονίες. Μάλιστα. Φυσικά και η δολοφονία των δύο μελών της Χρυσής Αυγής ήταν δολοφονία. Αλλά ήταν δολοφονία όμως και η δολοφονία ενός ανθρώπου που συγκίνησε τον Πανελλήνιο, του Παύλου του Φίσα. Το γεγονός ότι αποκαλούμε και τις δύο δολοφονίες δεν σημαίνει ότι ξυσώνουμε την ποιότητα των ανθρώπων. Εκείνο που κάνουμε είναι να υπερασπιζόμαστε τη ζωή ενάντια σε αυτούς που αποφασίζουν ερήμην των αρχών που διέπουν τη λειτουργία της κοινωνίας μας, να εξαερώνουν τη ζωή, να την εξαφανίζουν. Και τώρα είδα εδώ πέρα ένα παραλήρημα, να πούμε, στο παραμύθι αυτό την τελευταία προκήρυξη. Είναι φιαλτικό να τα διαβάζει κανείς, δηλαδή. Είναι εκθέσεις δημοτικού σχολείου, δηλαδή, της πλάκας. Όπου επάνω-πάνω οι εκτελεστές έχουν ένα απόσπασμα από ένα μότο από τον... Buenaventura. Δεν άκουσα? Ναι, τον Τουρούτη. Τον Buenaventura, τον Ισπανό. Εγώ ρωτάω, ο Τουρούτη είχε δραστηριότητα τρομοκρατική σε συνθήκες
εντός εισαγωγικών κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, ο Τουρούτη είχε δραστηριότητα υπεράσπισης της, με τις πράξεις του ουσιαστικά, όχι με τις διακηρύξεις, της αστικής, της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, εναντίον ενός πραξικοπήματος από τους αλυταράδες του Φράγκο. 1936 ο Τουρούτη πέθανε υπερασπιζόμενος στη Μαδρίτη. Δεν την υπερασπιζόταν δολοφονώντας, την υπερασπιζόταν μαχόμενος εναντίον των στρατευμάτων του Φράγκο. Και έχουμε το θράσος να βάζουμε από πάνω το μότο του Τουρούτη. Από πού και σπου η λογική του Τουρούτη συνάδει με τη λογική των φωνιάδων που αποφασίζουν από μόνοι τους να δολοφονίζουν κατά βούληση εμφανιζόμενοι ως εκδικητές. Συμπέρασμα. Ναι. Συμπέρασμα, λέω. Το συμπέρασμα είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι θα πρέπει κανείς να διαβάσει με προσοχή τις εκθέσεις των δύο κοινοβουλευτικών εξεταστικών επιτροπών του Ιταλικού Κοινοβουλίου για την τρομοκρατία στην Ιταλία. Μας ενδιαφέρει και σαν Ελλάδα δηλαδή. Γιατί εκεί καταδεικνύονται και πρόσωπα τα οποία λειτουργήσαν ως καθηγητές των μεθόδων και της θεωρίας του ανορθόδοξου πολέμου στην Ιταλία. Έλληνες εννοώ. Λοιπόν, και επίσης να διαβάσει την έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής για δολοφονία του Μόρο σε συνδυασμό με τα ευρήματα, τα εκπληκτικά ευρήματα του έντιμου δικαστή Γκασόν σε σχέση με τη δραστηριότητα των μυστικών υπηρεσιών στην ανάπτυξη του τρομοκρατικού φαινομένου. Αυτά τα τέσσερα πράγματα αποτελούν καθοδικητικό στοιχείο για να διαμορφώσουμε μία άποψη για το τρομοκρατικό φαινόμενο στην Ελλάδα. Αυτό το συμπέρασμα που στο οποίο... Ναι, αλλά αγαπητέ Κλεάνθη, έρχεται, τα πράγματα είναι πολύ μπερδεμένα. Γιατί ξέρεις, καταρχάς ο πολλής κόσμος είναι ανιστόρητος και δεν γνωρίζει τη ροή των γεγονότων ούτως ώστε να επιχειρηματολογήσει ή μέσα του να δομήσει μια σκέψη σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση. Αυτό είναι πρόβλημά του. Αφετέρου, δεν είναι πρόβλημά μας είναι, γιατί οφείλουμε όποιοι γνωρίζουν και όποιοι έχουν το εργαλείο της γνώσης και της δύναμης αυτής, θα έπρεπε να το χαρίζουν στους υπόλοιπους. Εγώ, μου, σε ό,τι με αφορά προσωπικά, δεν έκανα τίποτα άλλο από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου εδώ και 30 τόσα χρόνια να προσπαθώ αυτά τα οποία ξέρω. Εντάξει, δεν μιλάω. Φυσικά δεν μιλάω για σένα. Όμως, όπως γνωρίζεις, σοβαρές κουβέντες, συζητήσεις, ζυμώσεις δεν γίνονται πια στα κανάλια. Στα κανάλια και στα μέσα ενημέρωση εκεί που ο πολύς ο κόσμος πηγαίνει θα δεις άλλα πράγματα, δηλαδή μαγειρική, συνταγές, ροζ ιστορίες και απίστευτες ανοησίες. Επειδή λοιπόν αυτή η πραγματικότητα την οποία βιώνουμε είναι σχεδόν κωμικοτραγική, εγώ θέλω να σου πω ότι ο κόσμος μπερδεύεται πια, γιατί ο κόσμος ξεσηκώνεται, στενοχωριέται, πιέζεται, βγαίνει, απογοητεύεται, επιστρέφει στην τρύπα του και παρακολουθεί όλα αυτά τα πράγματα από μία απόσταση. Εξίσου εγκληματικό είναι να, και εξίσου δολοφόνοι, λοιπόν, αφού θες να χρησιμοποιήσεις αυτό τον όρο, είναι αυτοί οι οποίοι αφήνουν τους συμπατριώτες μας στο δρόμο με 3-4 χιλιάδες αυτοκτονίες, πόσες είναι έχουμε χάσει στο λογαριασμό. Εξαθλιώνουν τους πολίτες, κόβουν τις συντάξεις, αφήνουν άνεργο το μισό πληθυσμό των νέων της Ελλάδος που αναγκάζονται να ξενιδευτούν κάτω από άγνωστες συνθήκες. Κύριος είδε που πάνε αυτά τα έρηματα, παιδιά. Αυτό δεν είναι έγκλημα? Φυσικά είναι έγκλημα. Είναι ένα έγκλημα σε βάρος της κοινωνίας μας και πρέπει σε αυτό το έγκλημα να εναντιωθούμε σαν κοινωνία. Όχι αναθέτοντας την εκδίκηση σε κάποιους πληρωμένους φωνιάδες. Ωραία, δηλαδή, πώς. Ποια οργάνωση. Δεν είναι παράλογο και εγκληματικό, αν έχω εγώ μια διαφορά μαζί σας, να μισθώσω και επειδή δεν μπορώ να τα βάλω δεν αισθάνομαι ικανός να τα βάλω πέρα απευθείας μαζί σας. Ωραία. Να μισθώσω ένα επαγγελματία φωνιά για να κάνει δουλειά. Κάτω από... Μα τι μου λέτε τώρα. Ωραία. Κάτω από ποια στέγη θα οργανωθεί αυτός ο κόσμος? Αν μου το λύσεις αυτό, εγώ θα σου βγάλω το καπέλο. Κάτω από ποια στέγη? Ναι, από αυτή που δεν βρήκες ούτε εσύ, ο ψαγμένος. Φυσικά. Και δεν την βρήκαμε μέχρι τώρα, γιατί δεν προβληματιστήκαμε με αυτόν τον τρόπο μέχρι τώρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο περίφημο κίνημα της πλατείας, είχαν πέσει ένα σωρό πάρα πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις. Αλλά πάλι λειτουργήσε μια λογική γκρουπούσκουλων, δηλαδή να συντηρήσουμε το μαγαζάκι μας.
Όταν η κοινωνία βρίσκεται σε κρίση, κανένα μαγαζάκι δεν μπορεί να συντηρηθεί. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Θα κινητοποιηθούμε όλοι μαζί στη βάση μιας σειράς απλών, κατανοητών και εφικτών διεκδικήσεων ή θα χαθούμε όλοι μαζί. Δηλαδή, εκείνο που κερδίζουμε όταν δεν υιοθετούμε αυτό που πρέπει να υιοθετήσουμε, δηλαδή τη συλλογική αντίδραση, τότε το μόνο που κάνουμε είναι απλώς να μεταθέτουμε τον χρόνο του θανάτου μας. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Δηλαδή, ας εγκαταλείψουμε τη μεθοδολογία την οποία μας εμφύσισαν τα άθλια κόμματα, τα οποία έχουν άλλου είδους συμμορίες για μένα και για τον Max Weber, έτσι, από το 1919 έχουμε τις μελέτες του για τα κόμματα. Λοιπόν, τα πολιτικά κόμματα και τι είναι. Λοιπόν, πρέπει να δράσουμε. Αλλά δεν θα δράσουμε εγκαταλείποντας την πρωτοβουλία της δράσης στα χέρια κάποιων δίθεν ειδικών, όπως είναι οι επαγγελματίες πολιτικοί. Εμείς θα δράσουμε. Εμένα μου έκανε τεράστια εντύπωση ο πλούτος των προτάσεων που κατατέθηκαν στο κίνημα της πλατείας. Το ερώτημα είναι, πού πήγαν όλα αυτά τα πράγματα? Μάλιστα. Γιατί αυτές οι προτάσεις, οι οποίες προϋπέθεταν την αυτενέργεια της κοινωνίας, δεν κινητοποίησαν την κοινωνία? Γιατί η κοινωνία προφανώς βολεύεται να μην κινητοποιείται η ίδια, αλλά να βάζει κάποιον άλλον για να βγάζει το φίδι από την τρύπα. Κατά διαστήματα, σε αυτό άλλωστε μας έχουν συνηθίσει τα κόμματα. Δηλαδή, σου θυμίζω τι έγινε στις 21 Απριλίου του 67. Η αριστερά, με έναν άθλιο τρόπο, είχε εμφυσίσει στον κόσμο της την ανάγκη να δρά κάτω από την καθοδήγηση των στελεχών, τα στελέχια που λέγαμε. Ή και η δικτατορία, η Χούντα, έχοντας μελετήσει την τακτική και την ψυχολογία της αριστεράς πολύ καλύτερα από την αριστερά, έκανε κάτι πολύ απλό. Μέσα σε μερικές ώρες συνέλαβε 5.000 άτομα, δηλαδή το στελεχικό δυναμικό της αριστεράς, και με αυτόν τον τρόπο ξεπέρασε οποιαδήποτε αντίδραση. Μετά από τη σύλληψη των 5.000 ατόμων δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Τελειώσαμε. Γιατί είχαμε συνηθίσει επί χρόνια ολόκληρα να περιμένουμε να δράσουμε κάτω από την καθοδήγηση του στελέχους αυτής της άθλιας επινόησης της εξουσιαστικής κοινωνίας, το στέλεχος. Λοιπόν, κάπου πρέπει να το ξεμπερδεύουμε αυτό. Και τώρα, αν κάνουμε το ίδιο, είτε με τη μορφή των τρομοκρατικών οργανώσεων, είτε με τη μορφή των πολιτικών κομμάτων, θα ξαναπέσουμε στα ίδια σκατά. Δεν υπάρχει περίπτωση να διαφύγουμε. Ωραία, πρέπει να δράσουμε λοιπόν στην κατεύθυνση της αυτενέργειας. Ωραία. Κατά διαστήματα βρήκες ένα πολιτικό χώρο και φόλιασες, ας πούμε, όπως είχες... Εγώ δεν βρήκα κανένα πολιτικό χώρο. Πώς το... Φόλιασα πουθενά. Στο ΣΥΡΙΖΑ, στο συνασπισμό. Με το ΣΥΡΙΖΑ ήμουν ανεξάρτητος συνεργαζόμενος, και αυτό για να περάσει το 3% προκειμένου να μην έχουμε δικοματική βουλή. Τότε και αμέσως μετά, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε στροφή σε ένα μέγιστο, κατά τη γνώμη μου, εθνικό ζήτημα, το Κυπριακό, με το σχέδιο Αυνάν, δεν δίσασαν τον καταγγείλω δημόσια. Ωραία. Όποιο κόστος και είχε αυτό. Άλλο λέω. Τα καταγγείλω δηλαδή τη στροφή ήταν κλιματική. Δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα έκφρασης, ούτε αυτολογοκρισίας, επειδή είχα κάποια καρέκλα την οποία έπρεπε να διατηρήσω. Ωραία, αδερφέ μου. Ωραία. Απλά σε ποσοστό 70% στην πολιτική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζαν υπέρ του σχεδίου Αυνάν, αλλά το 30% που δεν ψήφισε παρέμεινε μέσα. Ακολουθώντας τα όσα ακολούθησαν, αποδεχόμενος δηλαδή ουσιαστικά τα αποτελέσματα αυτής της ιστορίας. Δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που θα μείνουν, θα αυτοεγκλωβιστούν σε έναν χώρο ενώ διαφωνούν με βασικές επιλογές αυτού του χώρου. Για πες μου τώρα λοιπόν, εσύ θα πήγαινε σήμερα ως ανεξάρτητος να συνεργαστείς με το ΣΥΡΙΖΑ? Σήμερα όχι. Έχω την εντύπωση ότι τις απόψεις μου για το ΣΥΡΙΖΑ τις έχω εκφράσει σε ένα άρθρο μου στο περιοδικό Χωνί, με τον τίτλο «Ο δρόμος των συμβασμών του ΣΥΡΙΖΑ». Θα μπορούσα να το κάνω, για παράδειγμα, σαν ανεξάρτητος συνεργαζόμενος στις εκλογές της 12 Ιουνίου, από εκεί πέρα όχι, διότι θεωρούσα ότι από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τη δυνατότητα την πολυτέλεια του χρόνου να αρχίσει μια σειρά από συμβαστικού χαρακτήρα επαφές με τις οικονομικές, πολιτικές, διοικητικές και τραπεζικές ελίτες στη χώρα μας, προκειμένου βέβαια σαν κατάληξη αυτών να πάρει το πράσινο φως για την ένταξή του στις ευθύνες της κυβέρνησης, το παιχνίδι δεν είχε παιχθεί. Το παιχνίδι θα μπορούσε να κερδιθεί μόνο
εάν δεν του δινόταν αυτός ο χώρος και αν αυτός ο χρόνος και δεν θα, αυτός ο χρόνος δεν θα του δινόταν αν είχε πάρει πλειοψηφία, όχι η απόλυτη, δεν το θέλω ποτέ αυτό, στις εκλογές του Ιούνιου και ήταν υποχρεωμένος να κάνει κυβέρνηση με κάποια άλλη αντιμνημονιακή δύναμη η οποία θα λειτουργούσε σαν παράγοντας ανασχετικός στις όποιες διαθέσεις συμβασμού στο εσωτερικό του, με αποτέλεσμα να είναι υποχρεωμένος μέσα σε λίγο, σε μικρό χρονικό διάστημα, μερικών θα έλεγα ημερών, να πραγματοποιήσει τις βασικές εξαγγελίες του, χάρη στις οποίες είχε επιδείξει από το 4% στο 27, λοιπόν, ή στο 23. Διότι ήξερε ότι αν δεν το έκανε, πολύ εύκολα θα ακολουθούσε την αντίστροφη πορεία, από το 23 στο 4. Σήμερα... Αλλά από τη στιγμή που του δόθηκε ο χρόνος των συμβιβασμών, το παιχνίδι παίχτηκε. Δηλαδή, θεωρείς ότι συμβιβάστηκε? Απολύτως. Με ποιο, με το σύστημα? Όταν λέω σύστημα, αναφέρομαι στους, στον πυρήνα της, από τον οποίο εκπορεύεται η εξουσία. Θεωρείς δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ... Οικονομικές, διοικητικές και στρατιωτικές ελίτ. Ωραία, μήπως υπερβολικός, δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είσαι αυτό που λες, το λες με κατά τρόπο που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα συστημικό κόμμα, αυτό λες τώρα? Εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι χαρακτηρισμοί, Μάκη. Εγώ ξέρω ένα πράγμα, ότι όλα ανεξαίρετα τα κόμματα στην ιστορική διαδρομή, τουλάχιστον στον 20ο αιώνα μέχρι σήμερα, ακολούθησαν τρία εξελικτικά στάδια. Στο πρώτο εξελικτικό στάδιο είναι μικρές ομάδες που κάποια στιγμή καταφέρνουν να πάρουν μικρή κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Αυτό τους δίνει ένα πανεθνικό ακροατήριο. Εάν εκμεταλλευτούν σωστά την εκπροσώπηση αυτή και το πανεθνικό, την πανεθνική ευέλειας βήμα, τότε αυξάνουν την δύναμή τους και περνάνε στο δεύτερο στάδιο, όπου αναδεικνύονται δεύτερο ή τρίτο κόμμα, δηλαδή αξιωματική αντιπολίτευση. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα περνάνε σε ένα τρίτο στάδιο, όπου μέσω των διεργασιών των ζυμώσεων από τις επαφές τους με τον πυρήνα από τον οποίο εκπορεύεται η εξουσία, τους ανοίγει το δρόμο για τη διαχείριση. Όλα τα κόμματα πέρασαν από αυτό. Εντάξει, πασό, κοίταξε τώρα. Δεν αποτελεί εξαίρεση ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, μην ορκίζεσαι. Δεν έχει περνάει στις οδειακές μεταμορφώσεις του από την προεκλογική φάση του 1912 του Ιουνίου και σε σχέση με όλες, με όλα τα βήματα που έκανε μετά τον Ιούνιο του 1912. Πολύ σωστά μου επισημαίνει ένας ακροατής εδώ, τηλεθεατής πλέον, αφού έχει τηλεόραση, ότι στο 3% δεν τους έλεγε κανένας, έτσι λέει. Δηλαδή συστημικούς. Τώρα έγιναν συστημικοί επειδή πήγε ο κόσμος κοντά τους. Μήπως θέλει... Δεν κατάλαβα τι είπε ο... Εγώ κατάλαβα τι είπες, αλλά ένα λεπτό τώρα, δεν θέλω να μείνω εκεί. Δεν είναι τραγικό με τέτοια προβλήματα σήμερα, πρώτο θέμα για το ΣΥΡΙΖΑ, να είναι συνεδρίες κοινοβουλευτικής ομάδας για τον Τατσόπουλο, αυτό τον ανεκδίγητο συγγραφέα που είχε δηλώσει ότι πήγε με το μισό γυναικείο πληθυσμό της Αθήνας? Να ξεκαθαρίσουμε λίγο το τοπίο, Μάγιου. Αυτά είναι τυπικές εκδηλώσεις, συμπτώματα δηλαδή, που απορρέουν από την σταλινική διαμόρφωση, την παλαιοκομμουνιστική διαμόρφωση μια σειράς πρωταγωνιστών του ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς αυτό ισχύει, που δεν έχουν ποτέ ξεκαθαρίσει τις σχέσεις τους με τον άθλιο δημοκρατικό συγκεντρωτισμό. Χαρακτηριστικό από αυτή την άποψη είναι η αντίδραση των περισσότερων στελεχών, από ό,τι διάβασα τουλάχιστον στις ανακοινώσεις, που κατέτειναν στο ότι αυτά τα πράγματα συζητούνται στα όργανα και κατά συνέπεια καθένας τα εκφράζεται εκεί και όχι έξω από τα όργανα. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι έχουμε να κάνουμε με μια καρικατούρα δημοκρατικού συγκεντρωτισμού, τον οποίο μια σειρά από κομμουνιστικό κόμματα στην Ευρώπη, μετά από το 1980 και ειδικότερα μετά την κατάρρευση του Σοβιετικού καθεστώτος το 1989, τα πετάξαν στον καλό αυτόν αχρήστον. Ποιος μιλάει για δημοκρατικό συγκεντρωτισμό σήμερα σε αριστερά κόμματα στον ευρωπαϊκό χώρο? Μόνο η νοσταλγή της σταλινικής περίοδου. Αυτό το πράγμα είναι σύμπτωμα μιας επαναβίωσης άλλων μεθοδεύσεων μιας άλλης εποχής, από τις οποίες δεν μπόρεσαν να αποστασιοποιηθούν οι εν λόγω κύριοι. Δεν έχω καμία αμφιβολία δηλαδή ότι συνέβαινε αυτό. Ότι θα κλείσουν το στόμα του Τασόπουλου,
Δεν μου είναι ιδιαίτερο συμπαθής οι δηλώσεις του κυρίου και όλα αυτά τα πράγματα, δεν το υπερασπίζομαι δηλαδή, αλλά θα κλείσω το στόμα του Τασόπουλου και του οποιοδήποτε Τασόπουλου. δεν μου προκαλεί κατάθλιψη. Λοιπόν, θα σε αποχαιρετήσω με λύπη μου, γιατί εγώ ήθελα να πούμε κι άλλα. Η γνώμη μου είναι, μην είσαι σίγουρος ότι υπονομεύονται πάντα από μυστικές υπηρεσίες οι ομάδες αυτές του Αντάρτικου των πόλεων. Θα πάψω να το υποστηρίζω αυτό εάν μου προσφερθεί μία ιστορική απόδειξη, ένα ιστορικό γεγονός, το οποίο να κατατείνει στο ότι η τρομοκρατική δραστηριότητα είχε σαν αποτέλεσμα τη διάβρυση των ελευθεριών της κοινωνίας και όχι την αυταρχοποίηση του κράτους. Κοίτα, ένα θέλω παράδειγμα. Μα πράγια τακτική των υπηρεσιών αυτό είναι να διεισδύουν σε τέτοιες ομάδες και λίγο πριν τις συλλάβουν να τις κατευθύνουν για να εξυπηρετούν στο όμως. Μην ξεχνάμε το Μερλίνο και το ρόλο που έπαιξε στην συγκρότηση 12 τουλάχιστον αριστερών οργανώσεων. Αυτό όμως. Αυτό όμως δεν μπορεί να λαμβάνεται ως δεδομένο, διότι τότε αποτελεί μια κατηγορία σε ένα κατηγορητήριο απέναντι στον διάλογο που δεν έγινε ποτέ, γιατί εκ των πραγμάτων είναι δύσκολο να γίνει μόνο μέσω προκηρύξεων. Γι' αυτό, επειδή ξέρω ότι είσαι άνθρωπος ανοιχτός με παράθυρα από όλες τις πλευρές, άφησε και ένα παράθυρο ανοιχτό για αυτό το θέμα. Εάν με διαψεύσει με αναφορά ο οποιοσδήποτε με αναφορά σε ένα ιστορικό παράδειγμα, δέχομαι να ανακαλέσω οτιδήποτε έχω πει δημόσια για το τρομοκρατικό φαινόμενο. Σε χαιρετώ, σου εύχομαι ένα καλό απόγευμα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές. Να είσαι καλά, γεια. Αυτά λοιπόν. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Και εδώ είμαστε. We'll be right back.